Γεια σε όλους, με ακόμα ένα βίντεο. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα Albion Online. Albion νομίζω είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην Αγγλία ή στα λατινικά για μια ιστορική εποχή κυρίως πολέμων. Είναι λογοτεχνικός όρος, κάπου εκεί. Ας μην χρονοτριβούμε. Μπαίνεις μέσα, βάζεις το λογαριασμό σου που έχεις κάνει, create το χαρακτήρα σου. Έχει μερικά preset εδώ πέρα και έχει και τα θηλυκά. Οπ, μπανιάρικο το μωρό. Αυτό εντάξει δεν έχει φάει κατόπουλα πολλά, αυτό έχει φάει αρκετά. Λοιπόν, βλέπεις εδώ, εμείς θα κάνουμε έναν κυριούλι εδώ, μου αρέσει το στυλάκι του. Τέλος πάντων πάμε εδώ και να δούμε, πατάμε next, face. Έχει μερικά, μην περιμένεις καλά γραφικά κτλ. Έχει εδώ μερικά προσωπάκια, 5 επιλογές, τέλος πάντων, χρώμα. Το βλέπεις, εμείς τον αφήσουμε κάπου ηλιοκαμένο συνέδιο, κάπου εδώ. Μαλάκια. Τα βλέπεις έτσι γρήγορα, όπως He-Man. Όχι, εντάξει, ο He-Man έχει πιο κάρε μάλλον. Εγώ θα πάρω αυτό που είδα πριν, έτσι, γιατί τώρα μου καρφώθηκε στο μυαλό ποιο ήταν, πρέπει να το έλεγα, ναι. Ωραία. Εδώ έχουμε διάφορα μουσια, εμείς θα βάλουμε αυτό εδώ. Όπ, το βρακάκι του κτλ, τι θα φοράει. Θα βάλουμε εμείς ένα αποξεράκι, θα τον κάνουμε λίγο πιο στην εποχή μας. Θα το μαυρίσουμε. Και κάπου το χάσα, hair color, κάπου εδώ, ήταν το χέρι εδώ, το πέρασα. Διαλέγεις κρωματάκι. Θα βάλουμε ένα κλασικό εμείς εδώ. Πατάς, να δεν ήταν κάτι δύσκολο, δεν έχει κάτι δύσκολο, τώρα θα ονομάσουμε σαν άτυρο. Πρέπει να ακούτε, πήρα ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, πρέπει να ακούγονται τα πλήκτρα. Create, το σίγμα δεν το έβαλα, είναι πολύ καλός. Ναι, όχι λέει. Θα βάλω δύο τάφ και ό,τι θέλει ας γίνει. Δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας μας, τέλεια. Σου λέει τα στατιστικά σου εδώ και τα λοιπά. Εμείς, αν δεν θες να παίξεις tutorial το κλείνεις από εδώ. Εμείς θέλουμε να το παίξουμε, μπαίνουμε στον κόσμο. One year. Νομίζω το account το είχα κάνει και παλιότερα. Τώρα με το αριστερό ποντίκι καθημένο περπατάει και και είναι το δεξί και είναι το αριστερό και γίνεται κάτι πάτησα, πάτησα το F. Ναι. Ωραία, το δούμε μετά τι κάνει το F. Τρέχει, το είδαμε τώρα. Και είναι τα δυο πιένεις. Τα κουμπάκια, αλλά αυτός λέει θα λέγει το left, δεν πειράζει. Κάποιες ρυθμίσεις μπορεί να θες να τα αλλάξεις. Βαδάς από εδώ, έρχεσαι εδώ και πηγαίνει στο NPC, στο δείχνει και εδώ στο μήνυμα που έχεις NPC για να μιλήσεις. Πατάς complete ό,τι θα κάνεις αυτό που έπρεπε και εδώ σου δίνει τις οδηγίες. Σου τις βγάζει εδώ στο πλάι, έρχεσαι. Κάνεις αυτό που λέει. Θα ανεβούμε μέχρι το πάνω. Θα δούμε το πλοίο. Θα έρθουμε από εδώ να τσεκάρουμε τη γέφυρα που πρέπει να ακούσουμε κάτω. Όπου έχουμε το ράκι εδώ, πατάμε με μια πάπα. Έχουμε αυτό που έχει. Το βάζουμε εδώ. Βασικά πατάς εδώ τα game settings. Πας εδώ στα controls νομίζω. Ωραία. Για λέγεις πως θες να φαίνει το κένσορά σου. Ορίστε, mouse controls λέει ότι εδώ μπορείς να το κάνεις ή το κλασικό τρόπο ή το real time strategy για να δω τι κάνει και τι custom το έχουμε για να τα πετάει. Με το δεξί τώρα περπατάς κρατημένο, με το αριστερό δεν κάνει τώρα τίποτα, οπότε το κρατήσουμε έτσι. Αν δεν μόνος δηλαδή. Πατάς το F, σου λέει ο μέχρι στο κόλλο και τρέχει ο τύπος. Έρχεσαι εδώ. Complete. Σου λέει να μαζέψεις αυτά, τέλος πάντων.
θα λέγω. Άμα πεις ο L, είναι στο L. Στο L. Να δούμε λίγο από πάνω, τι να αρχίσουν να μαζεύω και να κάνω. Και λέει εδώ πάνω τι να κάνω. Εδώ είναι inventory με το I. Και λέει, δεν λέει, δεν λέει, δεν λέει, δεν λέει. Πάνω πρέπει να τελειώσει και να πει. Εδώ είναι το chat κάτω. Κόμπα τελική, τι κάνεις δικιά σου καρτέλα, δεν κάνε. Εντάξει, όσοι παίζετε τέτοια παιχνίδια, θα ξέρετε. Έρχεσαι εδώ, μαζεύεις πετρούλες, ακατέργαστη πέτρα, παίρνεις και τα ξύλα. Τώρα που το έχω αλλάξει, μπερδεύομαι κι εγώ, γιατί πριν τα κάνει και με τις δυο κινήσεις, τώρα κάνει κινήσεις μόνο με το δεξί. Και το αριστερό επιλέγεις, δηλαδή το πατάς με το δεξί, έρχεσαι εδώ και με το αριστερό λες, πάρε το δέντρο. Έτσι. Ενώ πριν πήγαινες μόνο με το δεξί και έλεγες πάρε και κλπ. Ίσως βολεύει στο PvP αυτό, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Όπου το κάνει. Μαζεύουμε εδώ. Αν και τώρα έχω τελειώσει, μαζεύω λίγες παραπάνω. Χρειαστεί. Πάμε εδώ πίσω. Μιλάμε σε αυτόν, συνήθως τα βγάζει εδώ. Τα μάζεψες, complete. Σου λέει ότι άμα κάνεις λόγα θα σου δώσει και μια σπίδα reward. Πάμε στο blacksmith δίπλα. Φτιάξε λέει το σπαθί. Το κατασκευάζεις. Και βασικά γιατί όχι να μην τα χωρέσουν. Σου λέει βάλτε. Όχι εδώ δεν είναι χειροκρότημα κάτι άλλο που σημαίνει εδώ. Ωραία. Σου δίνει μια ιδιότητα που πρέπει να βάλει. Βλέπεις κάποιο όπλο. Αυτό είναι για μαζικό λογικά τα πάει όλα μαζί και αυτό είναι για τούτη καλά εμείς θα βάλουμε αυτό το παρόν. Πήρε εδώ δηλαδή στο A, Q, W, E, R, D, F, ένα, δύο, βάζεις διάφορα τέτοια. Λογικά είναι σπαθί, 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 τρεις ιδιότητες, δηλαδή τα όπλα σου. Εδώ νομίζω ότι ήταν αυτό. Το καπέλο είναι στο D, το F, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία, μπορεί να τα βγάλει. Και εδώ έχει ένα σαμάρι, λογικά θα βάλεις. Το παιχνίδι καφιέται ότι μπορείς να είσαι ό,τι θες, όπου το θες με ένα χαρακτήρα. Όποτε το κάνεις, σου δίνει άλλο quest. Πάμε, βάζουμε την ασπίδα. Είμαστε αυτός εδώ ο πολεμιστής. Θα ανοίξει η πόρτα στον χρόνο. Ωραία. Μπορείς αυτά τα Q να τα αλλάξεις. Να κάνεις όπως σε βολεύει εσένα. Σπάζουμε εδώ. Εντάξει, μην περιμένεις. Τρελό πράγμα να γίνεται. Ωραία, Destiny. Πατάμε B. Next, ok. Ok, Αχα. Ωραία, θα σου πω περίπου τι έγινε. Εδώ είναι η μπάρα experience που παίρνει για να γίνει ο καλύτερο εξερευνητή του τόπου κτλ. Αυτό είσαι εσύ εδώ και αυτά είναι ό,τι κάνει. Λογικά εδώ είναι η μάχη σου. Ό,τι εξπάρει σε όπλα, στόλε κτλ. Εδώ πέρα είναι ό,τι ξέρει να οργώνει λογικά και τακτικά. Καταλαβαίνω. Εδώ είναι τα mining κτλ. Τα jobs. Τα εξπάρει όλα. Δεν εξπάρουν όλα. Είναι το skill tree σου, αλλά εξπάρει. Ό,τι χρησιμοποιεί, εξπάρει. Εδώ είναι τα crafting σου και πάει λέγοντα. Δεν τα διαλέγεις εσύ. Και εδώ είναι η μπάρα που γεμίζει και εδώ τι μπορείς να κάνεις τα level 1. Ωραία, στα και δίπλα για να τα θυμάσαι, να μην κάθεσαι και λες ό,τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, δίπλα είναι. Μην ανοίξει συνέχεια το B. Πάμε. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Καλύτερα, θα δούμε έτσι πιο ολοκληρωμένο όλο το skill tree παιχνιδιού. Εμείς πάμε εδώ στο φωτεινό σημείο. Οπ, έχει και κόσμο εδώ, βλέπεις. Τώρα έφαγα μερικά κολλήματα, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν θα τα δείτε εσείς. Έφαγα μάλλον επειδή έχω και άλλα παιχνίδια από πίσω που παίζουν. Ο χαζός δεν τα έχω κλείσει. Έχει κόσμο εδώ, σε γαϊδούρια, δίνω αυτό εδώ πέρα, κάνεις και zoom. Πολύ καλή φάση.
Λοιπόν, πάμε, μιλάμε σε αυτήν εμείς. Εγώ ποτέ δεν τα διάβαζα όλα. Όποιος θέλει διαβάζει την ιστορία τα λοιπά. Τώρα δείχνω ένα tutorial, πώς το λένε tutorial. Έρχεσαι εδώ. Οπότε θα τα πω εγώ αυτά, τι βλέπω. Είδα περίπου τι λέει εδώ. Αγοράσουμε το γαϊδούρι κι εμείς. Μας το δίνει. Λοιπόν, θα τη μιλήσω λίγο, να σου πω κάτι. Εδώ στο search γράφεις αυτό που ψάχνεις. Εδώ είναι οι κατηγορίες, βλέπεις τι θέλεις να βρεις. Και εδώ είναι τα tier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 μέχρι αυτό το tier. Και εδώ είναι το enhancement, δηλαδή τα συν 1, 2, 3 που έχει πάρει το όπλο. Και εδώ είναι η ποιότητα. Η ποιότητα του όπλου είναι όταν κατασκευάζεις κάτι και δημιουργείς κάτι, έχει μια συγκεκριμένη ποιότητα στην τύχη. Τώρα όσο το εξπάρεις, λογικά στο Destiny έχεις πει μεγάλη πιθανότητα να είναι πιο masterpiece. Normal, good, outstanding, excellent και masterpiece. Ωραία. Κλείνουμε από εδώ. Και εγώ μην θα τις στοχολιώσει. Τώρα παίζω έτσι για να δω τι γίνεται. Το παιχνίδι αυτό. Was your hand, λέγεται αυτός. Όχι, πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Μάλιστα. Πάμε στο Άι. Βάζουμε το γαϊδουράκι. Και λογικά γέννησε η σέλα άνοιξη. Πατάμε το Α, φορτώνει το γαϊδούρι και καβαλάμε το γαϊδούρι μας. Έρχομαστε εδώ που μας λέει και στο μήνυμα, μιλάμε σε αυτόνα. Χρειαζόμαστε αυτό και αυτό και θα μας δώσει δώρα αυτά. Ωραία. Πάμε σε αυτό το κυριούλι εδώ που κατασκευάζει, λέει, αυτά τα εργαλεία. Μας λείπει όμως ξύλο και ξύλο. Οπότε εμείς για λίγο θα δούμε κάπου εδώ. Έλα ρε φίλε, είναι και πολύ ο κόσμος. Και το πήρε. Εντάξει. Δεν βελένα είναι, πως είναι αυτό. Βγαίνουν και γρήγορα αυτά. Βλέπεις από πάνω ποσότητες, λέει μισή, προσπαθεί να κάνει respawn ποσότητα της πέτρας. Οπότε πήραμε μερικά ξύλα, ανεβαίνουμε στο δάκι μας. Πάλι, οπ, τώρα το παρατήρησα. Θα στο δείξω εδώ πιο καθαρά τώρα που θα κατέβω. Κατεβαίνω από το γαϊδούρι και βλέπεις ότι έχει μια περιοχή. Δείχνει την απόσταση που είσαι εσύ από το γαϊδούρι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έρθω εδώ. Εδώ πάρω είναι το βάρος. Δηλαδή, πόσο βάρος, όσο βάρος κουβαλάς, το γαϊδούρι σε βοηθάει. Αν βγω από την περιοχή εδώ έξω, κουβαλάει λιγότερο. Το διάβασα κάπου. Δεν λέω ψέματα, το κατάλαβα αυτό μόνο. Κατασκευάζω αυτό. Κατασκευάζω αυτό. Του λέω ότι τα κατασκεύασα. Οπότε παίρνει το επόμενο quest και λέει ότι μου τα έδωσε εδώ το επόμενο για να τα κατασκευάσω εγώ. Όπως είμαι, άμα βγω έξω την περιοχή, τσαπ, βγήκε το γαϊδούρι. Τέλεια. Σαν να φορτώνει το γαϊδούρι. Και αναβοσβήνει εδώ γιατί είναι το quest, ότι πρέπει να βρω το M, τον μεγάλο χάρτη. Σου δίνει τις πρώτες πληροφορίες για το χάρτη να πάτε στο skip. Θα δούμε λίγο. Ναι. Σου λέει ότι βρίσκονται σε την περιοχή, μα κάνει zoom στην περιοχή, είσαι εδώ. Τα λοιπά, βλέπεις τι υπάρχει μέσα στην περιοχή. Εδώ πάνω βλέπεις ποια ασφάλεια είσαι, ποια ασφάλεια έχει η περιοχή. Εδώ πόσους λοιπόν και εδώ τα... τι βρίσκεται στην περιοχή. Λογικά αυτά είναι και τις μαγικές ιδέες που πρέπει να βάλεις σε αυτά ή τα μαγικά υλικά μάλλον. Θα τα πει ένα-ένα, δεν τα χρειάζεσαι, τα είπα εγώ. Ωραία. Αυτό που μου είπε ένας πριν κάνω το βίντεο είναι ότι αν πατήσεις το χάρτη, στο πω από τώρα, βλέπεις είναι μπλε μπλε, είναι πολύ φιλικές περιοχές. Αλλά αν έρθεις εδώ, είναι ο άλλος ο χάρτης, που είναι ακόμη πιο μεγάλο, βλέπεις είναι τεράστιος ο χάρτης. Και όλο το χάρτη τον περπατάς. Είναι η ουσία ότι τον περπατάς γιατί η οικονομία στηρίζεται βασικά σε σένα. Επίσης και ένα teleport βασίζονται στο χρήμα. Υπάρχει και ένα χρηματιστήριο με εξήγηση, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πας στην περιοχή εδώ. Σου λέει είναι μπλε, βλέπεις είναι safe, σου λέει τα υλικά όπως τα είπαμε και ότι βρίσκεται την dungeon και αυτή η περιοχή δεν θυμάμαι ότι είναι κάτι τσαμποσάκι ή κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι έχουν κάποιες περιοχές που πέφτει λίγο ξυλίκι. Έχει μια περιοχή που πέφτει λίγο ξυλίκι, κάπου εδώ πέφτει ξυλίκι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Δεν χάνεις όμως τίποτα. Δεν χάνεις. Άμα όμως, όπως ξεχνάω να κάνω zoom out, πας στην κόκκινη περιοχή. Εδώ πέφτει συνέχεια ξυλίκι.
Και θάνατος, προκαλείται θάνατος. Δεν ξέρω άμα σου κλέβει. Νομίζω σου κλέβει εδώ πέρα, ναι. Εδώ στις κόκκινες και στις μαύρες σε σκοτώνει και μπορεί να σου πάρει τη στολή, νομίζω. Οι μαύρες είναι πιο επικίνδυνες περιοχές. Και δεν είναι στο πάνω εδώ πέρα. Είναι σκυρές περιοχές. Άρα έχει πολύ καλά αντικείμενα και πολύ καλά. Ωραία, εμείς θα παίξουμε, συνεχίζουμε. Θα είναι και πιο μετά. Πάμε σε αυτόν. Όπ, το βεδούρι παίρνει και ταχύτερα, διότι όσο τρέχει. Ωραία. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνο, ορίστε το λέει εδώ, πάσα από εδώ. Περπατάμε. Γίνουμε στο ξεχασμένο δάσος, δάσος. Ακούτε με βίτσο, ξεχασμένα ξύλα, ξεχασμένο δάσος, δάση. Τέλος πάντων. Σου δείχνει και πού πρέπει να πας. Εδώ σου λέει πως ξεχωρίζεις τις πηγές κτλ. Σου λέει ότι το bridge είναι από το βεντράκι το οποίο και αυτές είναι λοιπόν τις τέτοιες παζός δεν είσαι. Ξεχωρίζεις το βεντράκι που έχουμε όποια κάνει respawn. Σαν να βγάλω στο λογάκι. Το λογάκι αυτό που ήθελα να πω, το λογάκι, το γαϊδουράκι προς το μέχρι που πατάει και όσο του δίνεις ταχύτητα. Τώρα πήρε τη μέγιστη ταχύτητα που έχει. Έχει και μια μπάρα από κάτω που είναι μια αμυνά. Δηλαδή, αν του βάλεις πανοπλία ή πάρεις καλύτερο, θα είναι λογικά θα βγάλει και αυτό ξύλο. Βλέπεις τον χτυπήσω, πρέπει να κατεβώ για να το χτυπήσω. Σε βοηθάει νομίζω αυτό το PvP ότι σε μέσα χτυπάνε να μην πέφτεις μέχρι να τελειώσει η ενέργεια από την ώρα. Με το εργαλείο που μας έδωσε λογικά θα πάρουμε και το δέρμα τη. Ναι, κάνουμε στιγμή. Θα τα μαζέψω λίγο εγώ πόσες αλεπούδες και τι θέλει εδώ και λίγο παραπάνω. Και θα τα πούμε εμείς σε χρόνο πιο γρήγορο. Γιατί είναι κουραστικό τώρα να βλέπεις εγώ να φαρμάρω. Λοιπόν, και αφού φαρμάραμε και είμαστε εδώ πέρα, μάζεψα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Γυρνάμε πίσω. Επίσης, κάποιος είπε ότι αυτό που είπα πριν, ότι η οικονομία είναι ισότητα από ασένα κτλ. Ότι ό,τι κάνεις εξυπηρετεί την οικονομία του παιχνιδιού. Και επίσης, για να μεταφέρεις από μια πόλη στην άλλη, πληρώνεται. Αλλά αν είσαι γυμνός, χωρίς αντικείμενα πάνω σου, για να μεταφέρεις προϊόντα, ότι είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν λογικά και αυτή σε θεωρεί φτωχό το παιχνίδι. Το να μεταφέρεις προϊόντα από μια πόλη στην άλλη σημαίνει ότι κάνεις εμπόριο, οπότε δεν στο έχει δωρεάν γιατί είπαμε υπάρχει ένα χρηματιστήριο. Τέλος πάντων. Μάσαμε εδώ, λέει Go to the Mountains. Πάμε τώρα στα βουνά, πάμε σε μια άλλη περιοχή να δούμε και τι άλλο θα δούμε. Θα μαζέψουμε λογικά βαμβάκια και σίδηρο. Οπ, πήγα σε λάθος περιοχή. Αυτό να το προσέξω ότι είναι λάθος το γραφείο. Εγώ δεν θα στρίψω από εδώ. Θα μπάρει ο δικό σου, εγώ δηλαδή. Οπ, δεν με περνάει. Έλα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Η αρχική περιοχή έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα δεις τι θα γίνεται μέσα. Παιχνίδι μπορείς να το παίξεις και στο κινητό, λέει. Τέλος πάντων, οπ, και εδώ πολύ κόσμο. Αναγνωρίζεις, λέει, αυτά, να τα. Μαζεύεις το βαμβάκι, λογικά, για να το κάνεις στολή ή κάποια πολύ στολή. Οπ, εδώ μας αμόλο. Ωραία. Από το βαβάκι θα δούμε και λίγο την πέτρα, το μετάλλευμα λογικά, εδώ. Copper, ναι. Μαζεύεις, για πότε θέλεις αυτά τα εργαλειάκια. Λοιπόν, κάνω το ίδιο, σας αφήνω και τα λέμε σε λίγο να μαζέψουμε μια αρκετή μεγάλη ποσότητα για να γυρίσουμε πίσω. Αφού μάσαμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε, λέει γυρίστε πίσω και τα λοιπά, γυρνάμε πίσω εμείς. Αυτό που είπε κάποιος είναι ότι αποκτάει σημασία το εμπόριο στο παιχνίδι γιατί μπορούν να σου κάνουν gank. Δηλαδή να μεταφέρεις το εμπόριο μας που λέει την έρθει να σου πέσουν. Οπότε αποκτάει μεγάλη σημασία το να μπορέσεις να μεταφέρεις τα αντικείμενα, δηλαδή αποκτάνε και το κόστος, δηλαδή με τους ληστές και τα λοιπά. Ωραίο. Στην πραγματική ζωή τίνει. Ωραία. Πάμε εδώ, λέει, πάνε εδώ να λιώσεις το μετάλλευμα. Ωραία, το λιώνει.
Βασικά, μου παρατηρήσεις, εξπάρουν όλα στο πλάι, ό,τι κάνεις. Έρχεσαι εδώ, κάνεις τα ξύλα, τα δέρματα, ιδιότητα. Ήθελα εγώ να κάνω τα ξύλα, έτσι. Ωραία, κάναμε και τα δέρματα. Ερχόμαστε εδώ. Κάνεις τα ξύλα. Gerald of Rivia 53. Ωραίος. Βλέπεις το Destiny. Θα πατήσω λίγο να το δούμε. Έχει ανεβεί και αυτό. Βλέπεις το τι είναι να ανέβει να το κερδίσω. Αυτό πηγαίνει εδώ. Αυτό το κέρδισα ήδη. Προχωράμε, λέει, προς τα εδώ. Και αυτό σου δείχνει την εξέλιξη των πραγμάτων και όλα. Το στο μάχη δεν έχουμε κάνει ακόμα κάτι. Δεν ανεβαίνει κτλ. Και εδώ είναι το crafting στα όπλα. Που σου λέει ότι θα έχει καταφέρει κάπω. Οπότε ξεκλειδώνω αυτά μέχρι να γίνει master στο master κτλ. Θα σου πω στην πορεία τι σημαίνουν αυτά εδώ πέρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ τώρα όπως είμαστε. Πρέπει να πάμε σε αυτήν εδώ. Όχι εδώ, σε αυτόν εδώ που κατασκευάζει κάτι. Λογικά διορθώνει το πλοίο. Του δίνουμε μερικά από αυτά που χρειάζεται για το πλοίο του. Και πάμε εδώ να του πούμε ότι βοηθήσαμε κι εμείς και τέτοια. Μας δίνει μια σούπα. Έχω πορεία. Κάνει αυτή η σούπα, κάνει κάτι που λέει Just gain learning points. Μάλιστα. Learning points, μάλιστα. Εδώ, κάτω. Εδώ είναι η μπάρα του XP. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, το καταλάβαμε. Λέει ότι αυτό εδώ σε βοηθάει ότι όταν αυτό εδώ πέρα γεμίσει, το βλέπεις λίγο που είναι γεμάτο. Πάρα πολύ ωραία. Το καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι γεμάτο. Μόλις αυτό εδώ φτάσει εδώ, μπορείς να χρησιμοποιήσει ένα learning points. Τι γίνεται όμως με τα learning points, να πούμε κάτι. Το παιχνίδι είναι free. Με τα daily quest που κάνεις, παίρνεις 10 learning points. Δηλαδή 10 skills που θα ανεβάσεις εδώ, να εξπάρεις μέχρι εδώ αναγκαστικά σε όλα. Και να πατήσεις τα learning points σου, να γεμίσει η μπάρα και να πάει level 2. Αλλιώς μπορείς να το εξπάρεις όλο μόνο σου και να το χρησιμοποιήσεις όποτε θες. Ένας που είναι free, παίρνει με τα daily quest 10 learning points την ημέρα. Ένας που πληρώνει το παιχνίδι θα πάρει 20. Αυτόματα, παθητικά, χωρίς να κάνει τίποτα. Εντάξει. Fair enough, νομίζω. Πείτε μου τη γνώμη σας από κάτω, αν είναι enough. Αν το θεωρείτε δίκαιο κτλ. Σε ανεβαίνουμε στο λόγο μας. Πάμε εκεί πέρα που λέει αυτή. Να κλέψουμε το χάρτη κτλ. Πάμε στις πρώτες μας μάχες. Όπου πάω, το δείχνει ο μίνιμαπ. Σου το δείχνει, κάτω, θα πας εκεί κάτω. Space, pressing the space, πατάω space, όπα, βλέπεις το άλογο, πέφτει η άμυνα του, ωραία, πολύ, πολύ. Το άλογο πάλι, το άλογο. Το γαϊδούρι θα μας πειράξει. Πήγαμε, έρθει. Έτσι, έτσι. Θα σας αφήσω εδώ γαϊδουράκι. Εδώ πολύ είναι, δε. Τι είναι. Τους έχουμε, πάμε. Πάμε, γκαρντάς. Με το space τι είπε κάνει, το attack, το πιο. Ωραία φάση. Το πατάω και παίρνει απευθεία στόχο, δεν χρειάζεται τίποτα. Κατά space. Βλέπεις, πήγε μόνο. Οπ! Θα το δείχνω και αυτό παραλίγο, δεν μ' άφησε. Κάντε εδώ, μήπως εσύ. Ούτε εσύ, δεν το κάνεις. Να σου δείξω τα skills πως φαίνεται των μάγων. Ήθελα βασικά. Ένας μάγος, δύο μάγοι, ωραία, τέλεια. Κάτσε να φάμε αυτό ένα. Αυτό που θέλω να σου δείξω είναι ότι βαράς, κάνεις spell αυτός και φεύγεις, έκανες dodge. Πάρα πολύ ωραία.
Βασικά, εγώ θα το αλλάξω αυτό εδώ που αλλάξαμε πριν. Θα το ξαναγυρίσω στο Classic, γιατί μου αρέσει να το δουν όλα. Πατάω όλο και μπερδεύομαι. Τέλος πάντων, πάμε εδώ στο χάρτη. Είδαμε και το χάρτη. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σκοτώσουμε μερικούς μέχρι να φτάσει, λέει, το point εκεί που σας είπα. Οπότε τους σκοτώνουμε. Είναι πολύ ωραίο έτσι η φάση του. Μπράβο. Τα γραφικά σε μερικούς δεν αρέσουν. Να το, έφτασε. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Είναι απόψεις αυτά για τα παιχνίδια. Ο καθένας του νομίζει, πατάς next. Οκ, βλέπεις, έφτασε εδώ πέρα. Χρησιμοποιείς το πόντο σου και γέμισε, το ξεκλείδωσες. Και τώρα μπορείς από εδώ να γίνεις ό,τι θες. Να σας τα δείξω λίγο στην πορεία, αυτά λίγο ένα τσακ μπαμ θα τα κάνουμε. Εμείς θα ανεβούμε στο αλογάκι μας. Πάλι αλογάκι, έχω σκάσει το γαϊδούρι. Σε προστατεύει αυτή η μπάρα κατά το γαούδι να μην πέσει. Έρχεσαι εδώ, μιλάς εδώ στη κυρία. Έχεις τελειώσει, νομίζω, ένα μεγάλο μέρος του tutorial σε αυτή τη φάση. Και είναι το παιχνίδι που καφιέται ότι μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις συνδυασμούς. Δηλαδή, οι βασικές στολές είναι light, medium, heavy. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε συνδυασμό θέλεις από το στολόν. Γιατί, δες τώρα. Τα τρία πρώτα σκυλί, το Q, το W και το E, εσύ μπορείς να βάλεις ένα, δύο, τρία. Είναι του όπλου. Μετά είναι η πανοπλία, μετά είναι το κράνος και μετά είναι η μπότα. Θα μου πεις, ρε φίλε, πατάω εδώ. Όπως ξεκλειδώσαμε εδώ, βλέπεις ότι υπάρχουν οι μάγοι, τα μαγικά όπλα που εξελίσσονται στην πορεία. Ας πούμε, το βιβλίο εξελίσσεται και βλέπεις ότι αλλάζουν και τα σκηνές και αυτά και αυτά. Υπάρχουν τα βιβλιαράκια, υπάρχει αυτό το Warlock εδώ που είναι διαφορετικά, κάνει το καθένα και διαφορετικές βλέπεις τα spell τους και ανεβάζει και spell όσο ανεβαίνουν και τα tier τους. Δες τα έχει εδώ πέρα, να τα δεις λίγο, να τα εξετάσεις μόνος σου, δες τα σημεία φάση. Το καθένα έχει διαφορετικά, βλέπεις άλλα προσθέτει, άλλα αφαιρεί, άλλα κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εδώ είναι του πάγου, εδώ είναι Arcanist, εδώ είναι Priest, εδώ είναι Pyromancer, φωτιές κτλ. Εδώ είναι οι στολές και πάει λέγοντας. Για να δούμε κάτι άλλο, εδώ τα τόξα, ας πούμε. Στα τόξα μπορείς να φτιάξεις ασπίδες και τα λοιπά. Εδώ μπορείς να φτιάξεις τα τόξα στις βαλίστρες σου. Έσκασα βαλίστρες είναι. Σφυριά λέει εδώ πέρα ή τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Κάτι άλλο, βαλτάδες, κάτι νέις, ορίστε, τρεπάνια, τσεκούρια. Αποκαλεί το καθένα τη δική του διόδα και όσο ανεβαίνει το level, σπαθιά εδώ έχει. Τα γεράκια βασικά κλείνει και τα λοιπά. Το βαρύ εξοπλισμό έχει. Α, εδώ είναι τα τόξα. Εδώ είναι τα βαριά, εδώ είναι τα τόξα. Το δάσο βλέπεις έχει τόξα. Και τα λοιπά. Και σοπάς. Εδώ έχει κάτι ακόντια. Εδώ έχει staffs. Όχι άλλα. Οπότε μπορείς να είσαι ό,τι θες, όποτε θες. Οι στολές. Βλέπεις ότι οι στολές αρχίζει με την αρχική, τα τρία. Τα τρία εδώ, εδώ λέγεται είναι τα τρία τα πρώτα και μετά από εδώ αρχίζουν διακλαδώσεις για τα τέσσερα και τα λοιπά και πάει λέγοντας μέχρι. Α, εδώ είναι μέχρι να αρχίζουν διακλαδώσεις τα τρία και τα τέσσερα, βλέπεις. Και από εδώ είναι το specializations που ειδικεύεσαι σε τέλεια. Οκ, okay, μέσα. Οι στολές, ας πούμε εδώ, σου δίνουν ιδιότητα, ας πατήσουμε αυτήν, βλέπεις. Σου δίνει άλλη ιδιότητα και άλλη φάση. Και αυτή σου δίνει κάτι άλλο εδώ. Άλλαξε αυτό, αυτό, άλλαξε αυτό. Βλέπεις. Αλλάζει, παίρνει παραπάνω φάση. Οπότε το κράνος αυτό σου δίνει κάτι άλλο ή αυτό. Ή έρχεσαι σε αυτά τα K
Κερδίζει κράνη εδώ, ναι. Όχι, πανταμίδι. Σου δίνει κάτι άλλο αυτό. Από κράνη. Μπορείς να πας τις μπότες, να πάρεις μπότα από αυτούς. Να σου δώσει κάτι άλλο. Αυτό dodge κάνει, ναι, κάτι evasion, κάνει τρέξιμο κτλ. Ναι. Οπότε γι' αυτό είναι κάποιο το παιχνίδι ότι μπορείς να είσαι ό,τι θες, όποτε θες. Καλή φάση. Αλλά θα τα δούμε πιο εκτενή, το πιο καλά όταν θα τα μάθω πολύ καλά και θα τα ξεπηδώσουμε λίγο παραπάνω στο παιχνίδι. Προς τον παρόν, πρέπει να φτάσει στα 3 σε κάτι. Πώς ξέρω, ρε φίλε, όμως τι θα χρησιμοποιήσω εδώ με αυτό το θέμα ότι πρέπει να ξεπηδώσει όλα. Ή πρέπει να διαβάσει ένα guide, να έχει ένα guide και να πει αυτό θα κατασκευάσω το κίνητο ψηλά. Δηλαδή, τώρα μου λέει να πάω να φτιάξω τη στολή που θέλω εγώ. Σε αυτούς εδώ ή στον heavy, λέγεται κάπως είναι heavy. Ορίστε στολή, όπλα και στολή. Από εκεί. Ναι. Τα τρία θα κάνουμε. Όπλα και στολή. Ναι. Θα πάω πάλι. Και τα light. Οι ρόμπες δηλαδή. Όπα. Όπλα και στολή. Όπλα και στολή. Τώρα θα μου πεις ρε φίλε, τι να ξέρεις, ξέρεις τι γίνεται. Να βρεις ένα guide, άμα θες να είσαι τόσο τυπικός και τόσο να παίξεις τόσο τη μέτα του παιχνιδιού, να βρεις ένα guide που σου πει, θες bottles live, θες διηγητές και εκείνο. Θα κάνεις από εδώ το παχτρία το light, από εδώ το medium και από εδώ θα το κάνεις. Τώρα επειδή εγώ δεν έχω ψαχτεί και θέλω να το παίξω σαν κλασικός, νουμπάς και τα λοιπά, θα πάω εδώ. Θα φτιάξω το τόξο μου, αναγκαστικά γιατί δεν έχει άλλο προς το παρόν. Και θα κάνω μια στολή light. Δεν βλέπω κράνος να έχει το light ακόμα. Μπορείς όχι εδώ να κάνω και ένα κράνος από εδώ. Έχει εδώ, θα κάνουμε το κράνος από εδώ. Αλλάξουμε αυτό. Γιατί δεν έχει εδώ. Γιατί να μου δώσει μια κουκούλα. Α, την έχει. Δεν είχε φορτώσει η τυφάς. Μπορείς την τζάμπα το έφτιαξε. Αλλά θα σου δείξω κάτι. Μπορείς να βάλεις αυτό. Μπορείς να βάλεις αυτό. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Όπως θέλεις. Και αφού το βάζεις, διαλέγεις τι θα κάνει. Τώρα μας τα έχει έτοιμα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Απ' έξω σε κανονικός μου μπάς εγώ που δεν ξέρω τα guide. Θα διαλέξω αυτό. Θα είναι μια σπίδα για αυτό το χείλ θα διαλέξω. Ξέρω γιατί. Για πάτσα το λέω. Τέλος πάντων, θα βάζει κάτω και θα αλλάξουμε τον μπότες. Και στις μπότες δίνει κάτι άλλο. Δίνει περισσότερο βάρος να το βάλεις. Πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβες, έτσι κάνει συνδυασμούς και τα λοιπά και θα αλλάξουμε και το όπλο. Αυτό που θέλω να σου δείξω τώρα που το είδα. Όπως το όπλο λέει, θα λογικά είναι για ένα, το είναι για δύο. Αυτό θα βάλω για πολλούς έτσι. Και το πίσω του δώνει την πορεία ή κάτι άλλο. Ήθελα να σου δείξουν ότι βλέπεις το περίγραμμα του γύρω. Αυτό είναι ένα απλό normal. Και αυτό, το κατασκεύασα εγώ πριν. Λέει από ποιον κραφταρίστη. Αυτό όμως είναι good, βλέπεις, διαφορετική ποιότητα. Είναι που λέγαμε τις ποιότητες πριν. Τέλος πάντων, με την εμπειρία έγινα κάπως έτσι. Παίρνουμε από εδώ πάλι ό,τι τα κάναμε. Λέει ότι άμα τα κάνεις θα σου δώσω και ένα μπέρτα ποιότητα. Ωραία, κατασκευάσαμε εμείς. Ωραία, θα πάμε εδώ. Μας δίνει και την τέτοια. Και τώρα έγινε ο ρομπεντοδεσόν. Θα μου πεις τώρα, εσύ κοίτα κάτω συνδυασμό και δεν πήγες να κάνεις διάφορους να πάρεις από εδώ το πανοπλία που σου δίνει πιο πολύ άμυνα ή μπορεί να σου δώσει κάτι άλλο. Γιατί δεν ξέρω. Και όπως είπαμε, δεν ξέρω τι build θέλω να κάνω στην πορεία. Θα καθίσω να εξπάρω αυτό. Δηλαδή, τώρα θα εξπάρει, εδώ είναι για μάγους, θα εξπάρει αυτό εδώ. Αν έβαζα φταρμά θα έξπαρε. Θα είναι για από εδώ η διακλάδωση η μία και θα είναι για από εδώ η άλλη. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε δες ένα build και πες ποια διακλάδωση θες, άμα είσαι τόσο της μέτα. Εγώ τώρα θα ανοίξουν αυτές οι τρεις διακλαδώσεις από εδώ. Θα ανοίξουν αυτές οι τρεις, μόλις πάει στο εδώ. Θέλει δύο learning points εδώ λέει η γραμμούλα ή αλλιώς 5000 XP. Αυτά τα τρία και μετά από εδώ εξπάρεις ποιο θέλεις μόνο του κτλ. Έτσι συμβαίνει σε όλα. Τώρα, άμα ήξερα ποιο θέλω μόνο του κτλ, θα έλεγα θέλω bottles heavy, θέλω chest light και καπέλο medium και θα ανοίγανε διακλαδώσεις διάφορες. Γι' αυτό θέλει υπομονή το παιχνίδι για να μπορέσεις
να το κάνεις όπως είναι. Θέλετε, ανάψω το τζέρελοφίδι, ακόμα εδώ. Φεύγουμε. Ανεβαίνουμε από εδώ, όπως μας λέει. Τρέχουμε βολίδα. Πάμε εδώ. Από εδώ λέει πρέπει να πάμε εκεί. Οπότε κατεβαίνω. Προείχα τη λάγη. Εντάξει, είναι και το κόσμο που έχει. Ε, ναι, δες εδώ. Δεν προλάβω να σκοτώσω τίποτα εγώ. Ύστερα κανέναν και για μένα να δοκιμάσω. Ω, το είδες. Έρχεσαι εδώ. Κοίτα, μην το τι πέφτεται. Τέλος πάντων, τώρα το τι πέφτουν όλοι. Ποιος είναι μάγος, το βλέπεις εδώ. Δεν μπορεί να το πάρουν, αλλά είναι τα λεφτά. Έφαγε γκάγκ από 30 άτομα, λέει, και ήταν μόνος. Συμβαίνουν αυτά, μέσα σε ομάδα και τα λοιπά. Βάζω τα σκύλες μου, δοκιμάζω, βαράνε κι αυτοί, βαράω κι εγώ. Ωπ, τι έκανα. Βλέπεις πάλι τα βλήκα, είναι λίγο το θέμα συνήθειες. Πρέπει να κλέψω και εγώ λίγο και τις πλήρες. Για και αν. Συμπαθητικά τα γραφικούλια του. Πρέπει να μάθεις τις αποστάσεις. Νομίζω άμα βγάλεις... Ωπ, το έφαγα τώρα που να μιλάω, το έφαγα το σπέλ, το είδες. Νομίζω ότι άμα πας εδώ πέρα και γράψεις το κίνηση εκείνης και βγάλεις το κίνηση και το κάνεις αν μπορούμε release, λέει. Ήθος normal, ας πούμε. Κοίτα, σου δείχνει τι θα βαρέσεις. Πρέπει να κάνεις όμως και κλικ ταυτόχρονα. Πρέπει να κάνεις και κλικ και να το στείλει. Θα πεις όπως ήταν πριν. Και λάθη γίνονται, τι να κάνουμε. Δεν φτάνει μέχρι εκεί, δεν το έξω. Ωπ, το αποφύγαμε. Ό,τι μπορώ τώρα μπορεί να χρειάζεται κάτι που θέλω να αποφύγω. Είμαι πιο γρήγορος. Μαζεύουμε και εδώ το κόλ. Εδώ το αφήσαμε. Ωραία. Γενικά ένα μπιν για το ξέρω το ήθελα. Νομίζω το παιχνίδι έχει και στολή για εργάτη για να παρμάρεις μόνο και να κάνεις εμπόριο και τα λοιπά. Έχει τα πάντα. Είναι ένα sandbox, δηλαδή έχει τα πάντα. Δεν είναι survival, δεν πεινάει ο παίκτης, αλλά είναι ένα sandbox παιχνίδι, MMO και τα λοιπά. Ερχόμαστε από εδώ. Δηλαδή, σαν δεν είναι το τσπί, μπαμ μπαμ. Εντάξει, όσο σχολείσαι όλα με δεν είναι. Τέλεια. Μας λέει να πάμε κατά εκεί, θα πάω και εγώ από εκεί και θα πάω εκεί. Ό,τι είναι. Το παγάκι εδώ μαζεύεται εδώ. Έρχομαι έτσι. Βάζουμε φωτιά αυτά λογικά. Σου λέει βάλε φωτιά και το άλλο και κάτω. Και δεν πατάω το έρθος η ώρα εδώ να παίξουμε. Τέλεια. Θα πάω και αυτό, ναι. Άμα είχα... Α, να δω τι κάνει και τον Τζι, κάτσε. Τι έκανε. Slowly, να δω και εδώ και τα λοιπά, μάλιστα. Καλή φάση. Και εδώ το χείλ και δεν το χρειάζεται, μπορούσα να βάλω την ασπίδα, θα μην πω τόσο ψηλό τόση ώρα. Καλή φάση. Εδώ είμαι τώρα στο πιο απλό, τα δύο φοράω. Οπ, έπεσε και ασπίδα. Πέφτουμε και drops.
κρύβει ο κόσμος θησαυρούς και τα λοιπά και μπορείς να αντιθείς πολύ εύκολα, νομίζω. Να ξέρεις ότι το βασικό σε αυτό το παιχνίδι που είναι sandbox, το ξέχασα να το πω, γιατί θα δεις την αρχή και θα το πω. Θα σου δείξω κάτι. Όταν είναι καινούργιο είναι λεπτό, όσο τα χρησιμοποιείς, βασίζουν και χαλάνε, να ξέρεις, χαλάνε και θέλουν repair. Παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό. Εδώ το διπλάκι που γύρω. Τι θα να το πω. Τελεία, ερχόμαστε από εδώ. Οπ. Το είδε στο skill. Με το πολυβόλο του. Το καταφέραμε. Οπ. Οπ. Τώρα αυτό το φάγαμε. Τώρα βρήκε να μίξει τα learning points. Περίμενε. Πάλι το φάγαμε. Βλέπεις, έχεις πάρει στολή ήδη. Ω, πάλι το φάγα. Πάλι το φάγα. Αλλά το κατάλαβα ότι το φάγα. Τι νόμιζε. Δεν τα πέφυγα. Όχι, όρκα. Δεν τα πέφυγα κάτι. Ωραία. Έρχεσαι εδώ, ανάβεις φωτιά. Έχει το πλήρωμα σε εμάς. Πάμε εδώ. Κοίτα τι λέει όμως τώρα. Ότι αυτό αυξήθηκε πριν το Journal River, δηλαδή όσο σκοτώνει θα ανεβεί, θα ανεβεί, θα ανεβεί, θα φτάσει κάπου εδώ. Όπως και αυτό ότι εξερευνεί μέσα στο παιχνίδι κτλ. Να δω τη στολή. Όχι, δεν ήταν, δεν ήμασταν στη στολή. Εδώ, βλέπει. Δεν έχω learning points. Πρέπει να κάνω τα daily. Αλλιώς πατούσες, το παίρνει το level του. Ξεκλείδωνε γιατί θέλει ένα level. Το λέει εδώ. Δεν είδαν τα τάφ, πέτες και τα λοιπά. Δεν είναι βαρά τώρα το φίλο. Να παίζω. Έλει. Έλα βάρα εκεί φίλοι. Οπότε πρέπει να κάνεις τα daily. Τώρα τα daily θα είναι κάπου εδώ πέρα, θα στα λέει. Δεν έχουν ξεκλειώσει ακόμα. Μάλλον τελειώνει το tutorial αυτή τη στιγμή. Τρέχουμε. Α, ναι, καπετάνισα. Με περιμένει το Albion, λέει. Τελείωσε το tutorial και έρχεσαι εδώ, νομίζω. Και νομίζω. Α, και ρωτάς πού θα πας. Βλέπεις είναι δωρεάν το ταξίδι, είσαι το καβάκι το tutorial. Ας ανοίξουμε λίγο το χάρτη να σου εξηγήσω και αυτό και θα σας αποχαιρετήσω. Τώρα γίνεται από το νησάκι. Τώρα μας λέει, δεν θα σου πει και εδώ, σε ποια περιοχή θα αρχίσεις. Εδώ. Εδώ θα αρχίσει δε φίλε. Εδώ θα αρχίσει δε φίλε. Τι εδώ. Κάποια περιοχή είναι σημαντική. Έχει ένα μη κεντρική πόλη. Αθήνα. Έχει το The Port. Έχει εδώ. Εδώ έχει το Port Sterling. Βλέπεις. Εδώ έχει το Limhurst. Και εδώ είναι το πώς λέγεται. Δεν λέγεται έτσι. Bridgewater. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό, γιατί οι αρχικές περιοχές σου, ας πούμε τα τρία, τα δύο εδώ, δηλαδή σου λέει τι ειδικά έχει, τι βρίσκεται εκεί δίπλα. Δηλαδή εδώ έχει πέτρα, ξύλο, δέρμα, βανδάκι και η αρχική πέτρα. Τρίτου όμως έχει μόνο βανδάκι, λίγη πέτρα. Άμα δεν έχει πέτρα. Καλή περιοχή αυτή. Για κάποιον που θέλει να είναι ρογκάς και τα λοιπά και να κάνει full set από ρογκ και να τα ανεβάσει τα craft και αν σε ενδιαφέρει να γίνει αυτό, είναι καλή περιοχή. Ενώ σε αυτή την περιοχή, α πούμε, 5-4 τώρα, έχει μόνο ψήλο πέτρα. Ενώ από αυτή την περιοχή, αν βλέπει το έδαφο αλλάζει, έχει αυτά. Ψήλο και εδώ πάλι. Καλό. Γενικά πρέπει να είσαι με ποιου είσαι γείτονε, πρέπει να το περνά γρήγορα. Γιατί και κάθε βασική πόλη με την άλλη, νομίζω, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο πόλεμο. Και εδώ είναι η κεντρική πόλη που έρχονται όλοι. Ίσως το Calvion είναι το καλύτερο για κάποιον που είναι ρογκάς. Έχει και αν δεν έχει βαμβάκι. Και ξύλο δέρμα όμως. Και το ξύλο. Ενώ εδώ έχει ξύλο. Δεν έχει ξύλο βλέπεις. Όχι. Για να είσαι ρογκάς αξίζει να είσαι εκεί. Για να είσαι ρογκάς αξίζει το δάσος εδώ. Δηλαδή θες ξύλα για τα όπλα και θες... και τις και δέρμα.
αν θες να είσαι καθαρός, να μην κάνεις τώρα βαθιές τις βέβαια μετάλλες. Αλλά όπως είπε και ένας παλικάρι και πριν, έκατσε και τα έκανε στην αρχή όλα. Εγώ θέλω να προλάβεις εσύ και εγώ να μην καθίσουμε να φαρμάρουμε όλα. Τώρα δεν ξέρω αν θες εσύ καντώσει. Όλα, βλέπεις όλα. Δεν τα ξύλα, ας πούμε, πάει παρακάτω και αλλάζουν το τάφι, θα μαζεύει πιο γρήγορα και πιο αργά. Πετάει οι πέτρες και θα δεις το μόνο σου, θα δούμε και εμείς και θα στιγμίσουμε πια. Όπως όλα τα παιδιά πρέπει να επικεντρωθείς σε ένα με δύο. Οπότε, μάζε ξύλα και δέρμα, παράδειγμα, πουλαπά και άμα θες μετάλλευμα αγόραζε το. Γιατί το να μαζεύεις πέτρα μέταλλα όλα αργήσεις πάρα πολύ, δεν εξπάρεις. Πάρα πολύ. Και μας έδωσε και 100, βλέπεις, μας έδωσε και 100 learning points για να έρθουμε στο τσεκάκι μας και να πορευτούμε λίγο γρήγορα στο κλειδί. Εδώ πέρα, μπορείς να πατήσεις το learning στο σύνιστο και ό,τι σου παίξει λέει. Θα σου παίξει μετά. Το εμπόριο το κάνεις εσύ. Όταν έρχεσαι εδώ, διαλέγεις σε ποια περιοχή θα είσαι, πας και αρχίζει το ταξίδι σου. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο, να σου άρεσε κανένα like εκεί πέρα έτσι. Γράψε κανένα σχολιάκι, πες πάλι μα like. Δεν μ' άρεσε. Γράψε καμιά απορία μέχρι τώρα, αν μπορώ να στείλω και εσύ και ποιο άλλο. Αυτό έχω πολλέ απορίε. Άμα θέλει κάποιο να γράψει λίγο τα βασικά πράγματα. Πείτε να γεια. Μαλά, μελό, πλακωτή και λεπτά. Ανοίξατε και αυτά επάνω. Πάρτε Finder, Arena και τα λοιπά έχει. Τα email σου είναι. Τη βεντορή σου. Η πλάν και τα λοιπά. Εδώ είναι το ranking, το σιζοράκι. Τα δική μου το. Σου. Το χρηματιστήριο που λέγαμε να πουλήσει να αγοράσει και του έχασε αυτό. Μπορεί με το Silver να το κατακτήσει σε χρυσό ή το αντίθετο. Ή και να αγοράσει χρυσό, νομίζω. Να την άλλη. Εδώ είναι να αγοράσεις μέσα το παιχνίδι το premium σου, είτε με λεφτά είτε όχι, όπως όλα τα παιχνίδια, όπου δεν ξέρω τι είναι, άμα είσαι premium λογικά, και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναζητήσει like και τα λοιπά, άμα θέλεις για την προσπάθεια και μόνο, γράψε ένα σχόλιο, κάνε ένα subscribe, αν θέλεις να ακολουθήσεις εμένα στα επόμενα βίντεο, όχι σηκώνω συχνά βίντεο. Αυτά τέλος πάντων. Να περνάτε πολύ καλά. Πολλές τρέλες. Πάνω απ' όλα. Ασκέδαση. Γεια μου.